Αυτό είναι η λύσα με την οποία τρώει ο Τίμος. Λύσα. Τι να κάνω, περιμένω. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Το πάμε για full ρεαλισμό σήμερα, δηλαδή... Αν ακούγομαι σαν να μην έχω καταπιεί καλά τον μπιφτέκι μου, είναι επειδή είναι 8 η ώρα το πρωί, είναι Τετάρτη, είναι η μέρα που βλέπετε αυτό το βίντεο, συμβαίνει the real deal και ταυτόχρονα οι αμυγδαλές μου είναι στο μέγεθος κάποιου μπιφτεκιού. Οπότε όλο αυτό δημιουργεί ένα φοβερό ηχόχρωμα και κατάσταση. Είμαι με πιτζάμα και βρίσκομαι, στέκομαι εδώ μπροστά σας για να σας πω το εξής. Full ρεαλισμός. Ότι τα πράγματα δεν έχουν πάει έτσι όπως θα τα ήθελα για σήμερα. Ουσιαστικά σήμερα θα βλέπατε όλα αυτά τα βίντεο που σας έλεγα σε σχέση με τη μετακόμιση της Bayebu. Ολοκληρώθηκε την Κυριακή. Τέλος πάντων έχουμε κάποιο υλικό που εδώ και 3 μέρες προσπαθώ να μοντάρω, αλλά είναι άπειρο. Δεν το έχω κάνει με τον τρόπο που θα ήθελα και δεν θα ήθελα με τίποτα να σας δείξω όλη αυτή τη διαδικασία λιγότερο τέλεια από ό,τι την έχω στο μυαλό μου. Οπότε, με την αμυγδαλή έτσι, μια εβδομάδα πριν από την πρεμιέρα για το Hair, με τον ψυχαναγκασμό να τυλτάρει. Ότι τι, εγώ δεν θα έχω βίντεο την Τετάρτη και την προηγούμενη εβδομάδα είχα 2. Ποια είμαι, τι κάνω. Στέκομαι εδώ μπροστά σας με τη ρόμπα για να κάνω reaction σε κάποια από τα δικά σας βίντεο. Στην πραγματικότητα είναι βίντεο για μένα, δεν έχω προλάβει να τα δω. Οπότε ούτως ή άλλως είχα στο νου μου να κάτσω εδώ μπροστά σας και να κάνουμε αυτόματο reaction σε αυτά τα πράγματα. Οπότε γιατί να μην το κάνω σήμερα, που για να σας είμαι ειλικρινής είναι λίγο πιο εύκολο το μοντάζ. Και θα προλάβω να το φτιάξω για να το δω σε σχέση με αυτό που είχα στο νου μου. Οπότε τι λέτε, να πάμε να κάνουμε reaction. Θα κάτσεις κι εσύ εδώ, όπως κάθεσαι πάντα στα βίντεό μου. Πιστός συμπαραστάτης. Κάθεσαι τώρα. Αυτό δεν γίνεται ποτέ. Νιώθετε κι εσείς ότι τα ζωντανά σας σας κάνουν χάρη όταν κάθετε να τα αγκαλιάσετε? Ή το γεγονός ότι το νιώθω εγώ δείχνει κάτι για τη σχέση μου με τον Τίμο? Συγγνώμη, γενικά δεν θα μπορούσα να κάνω ούτε αυτό το βίντεο, γιατί τώρα για πρώτη φορά ζωή του έχει καθίσει λίγο το να αγκαλιάσω και πρέπει να δράξω την ευκαιρία. Δεν συμβαίνει αυτό συχνά. Παίρνω πόζες και για το thumbnail μια στιγμή. Πάει αυτό το τραγούδι. Στο λέω δεν κράτησε, γρήγορα τέλειωσε, για χαρά. Ένα σάκι ζουμπά στα 90's είναι. Χρήμα δεν κράτησε, γρήγορα. Το θέμα μας. Το θέμα μας είναι εσείς. Λοιπόν, το πρώτο βίντεο που βλέπω να υπάρχει εκεί έξω είναι νομίζω και το πιο πρόσφατο. Έχει ανέβει πριν από 3 μήνες στο κανάλι Το Δεντρόσπιτο και έχει τίτλο Αγαπητή Μέρη Σνατσάκη και διάρκεια 5 λεπτά. Γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο Δεντρόσπιτο. Είμαι η Χριστίνα και χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ. Γιατί γεια σου, Χριστίνα. Γράψουμε ένα γράμμα στη Μέρη Σνατζάκη. Αν η Μέρη Σνατζάκη δεν δει ποτέ αυτό το βίντεο, τότε θα είναι σίγουρα μια μεγάλη αποτυχία. Το βλέπω! Αλλά μία στο εκατομμύριο που το βλέπει, θέλω να ακούσει αυτά τα πράγματα. Τι θα κάνω? Λέω λοιπόν, όσο αμήχανα και αν αισθάνομαι... Όχι μη! Δεν ξέρω, νιώθω ότι έχω τη Μέρη απέναντί μου. Όχι, όχι. Ωραία. Από τη Μέρη λοιπόν, είμαι η Χριστίνα. Και αντί να σου στείλω ένα mail ή να χρησιμοποιήσω οποιοδήποτε άλλο social media, χρησιμοποιώ το YouTube γιατί θεωρώ ότι είναι μια υπέροχη πλατφόρμα για να συνδεθείς άμεσα με τους ανθρώπους που θέλεις να συνδεθείς. Σε γνώρισα μέσω της τηλεόρασης όπως οι περισσότεροι. Η αλήθεια είναι ότι σνόμπαρα τους ανθρώπους της τηλεόρασης, τους θεωρούσα ψεύτικους, ένα γενικευμένο στερεότυπο στο μυαλό μου για τους ανθρώπους που δουλεύουν στη τηλεόραση. Και κατά κάποιο τρόπο, όταν άρχισα να βλέπω τα βίντεό σου, έσπασε αυτό το στερεότυπο και άρχισα να βλέπω ότι πίσω από την οθόνη κρύβονται άνθρωποι με πραγματικά αισθήματα, που κουράζονται,
που δεν είναι όλη την ώρα χαρούμενη, που δεν είναι όλη την ώρα λαμπερή και ευχάριστη. Λαμπερή. Είναι άνθρωποι όπως όλοι εμείς. Και πρόσφατα άρχισα να βλέπω το κανάλι σου και να το παρακολουθώ. Σε ευχαριστώ. Και πραγματικά εντυπωσιάστηκα από το καταρχήν πόσο καλά χειρίζεσαι την ελληνική γλώσσα. Είναι απίστευτο. Νομίζω το πρώτο βίντεο που είδα από σένα ήταν ένα βίντεο για το Instagram που είχες κάνει. Έλεγα, πού είναι οι σημειώσεις της, πού είναι το script. Εγώ θα τρελαθώ, Τι άλλο που παρατήρησα σε σένα είναι πόσο ειλικρινής και δεμένη είσαι με τα κορίτσια που σε παρακολουθούν. Όλα τα βίντεο που φτιάχνεις έχουν ένα ενημερωτικό περιεχόμενο, έχουν ένα εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ψυχαγωγικό περιεχόμενο. Και πραγματικά τα μηνύματα που δίνεις είναι σαν μια μεγάλη αδερφή που όλοι θα θέλαμε να έχουμε. Κάπως έτσι το βλέπω εγώ. Πείτε μου όλοι οι υπόλοιποι αν συμφωνείτε στα σχόλια. Γενικότερα, βλέπω την τάση να υπάρχει πολύ μίσος και ανταγωνισμός. Έχω βαρεθεί να βλέπω ανθρώπους να κατηγορούν και να κράζουν ο ένας τον άλλον. Και είναι πάρα πολύ όμορφο να βλέπεις κανάλια τα οποία χρησιμοποιούν το μέσο αυτό του YouTube ώστε να μεταφέρουν ένα μήνυμα αγάπης και ένα μήνυμα χαράς και αισιοδοξίας. Και εσύ έχεις ένα από αυτά τα κανάλια και προσπαθώ και εγώ να έχω ένα κανάλι και γενικότερα να είμαι ένας άνθρωπος που μεταφέρει χαρά και αισιοδοξία. Και είναι τόσο αναζωογονητική η παρουσία σου στο YouTube. Αυτά λοιπόν από μένα. Ακόμα και αν η Μέρη δεν δει ποτέ το βίντεο, δεν πειράζει. Εγώ νιώθω πολύ χαρούμενη που το έφτιαξα και που έτσι εξέφρασα στον κόσμο την αγάπη μου και το θαυμασμό μου για τη Μέρη. Ο στόχος μου είναι να μεταφέρω το μήνυμα ότι αν θαυμάζεις κάποιον, αν εκτιμάς τη δουλειά κάποιου ή τον εκτιμάς γενικότερα σαν άνθρωπο, προτείνω να του το λες και προτείνω να παίρνεις την απόφαση και το θάρρος να το πλησιάσεις και να επικοινωνήσεις μαζί του, γιατί δίνει απίστευτη χαρά και στον άλλον άνθρωπο που δέχεται το θαυμασμό σου, αλλά και εσύ νιώθεις καλύτερα όταν έχεις μοιραστεί τη χαρά σου με το άτομο που την προκάλεσε. Εύχομαι στη Μέρη να είναι πάντα καλά, να συνεχίζει να δημιουργεί το υπέροχο υλικό που δημιουργεί κάθε εβδομάδα. Και εμείς όλοι θα τα πούμε το επόμενο βίντεο στο Δεντρόσπιτο, πάρα πολύ σύντομα. Οπότε μέχρι τότε φιλάκια πολλά. Γεια σου! Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το είδα αυτό το βίντεο γιατί μου το στείλανε πάρα πολλοί άνθρωποι για να το δω. Και τους ευχαριστώ και εκείνους και πιο πολύ ευχαριστώ εσένα που πήρες το χρόνο για να το κάνεις αυτό. Και το λόγο για τον οποίο το έκανες. Κρατάω από όλο αυτό, πέρα από τα υπέροχα λόγια, κρατάω τη διάθεση μιας γυναίκας να πει καλά πράγματα για μια άλλη γυναίκα, χωρίς να αισθάνεται ανταγωνισμό γιατί είναι στην ίδια πλατφόρμα ή οτιδήποτε, και χωρίς να αισθάνεται ότι απειλείται. Ένα από τα βασικά θέματα, νομίζω, της σύγχρονης κοινωνίας, αν όχι της κοινωνίας από πάντα, είναι ο ανταγωνισμός και το γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι παλεύουμε πάρα πολύ για να τα καταφέρουμε, δεν έχουμε τόσες ευκαιρίες και αυτό μας στρέφει τον έναν ενάντια στον άλλον. Συνέχεια θεωρούμε ότι αν ο άλλος είναι καλύτερος από εμάς θα μας πάρει τη θέση, για παράδειγμα, ή θα χάσουμε κάτι εμείς επειδή ο άλλος είναι καλύτερος. Και έτσι μπαίνουμε σε μια ευθεία επίθεση ή σε έναν άμεσο ανταγωνισμό. Το YouTube όμως είναι ένα περιβάλλον το οποίο μπορεί και εμένα το έχει κάνει, σε μένα το έχει κάνει προσωπικά, να κατευνάσει αυτού του είδους τα συναισθήματα. Γιατί καλώς ή κακώς αυτό το on demand, το ότι μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, μπορείτε να δείτε ό,τι θέλετε, όσο θέλετε και από όπου θέλετε, δίνει τη δυνατότητα να υπάρχουμε όλοι σε αυτό. Και εσείς να κάνετε τις επιλογές σας. Σας το έλεγα και στο βίντεο για τη ζήλια, κάπως μεταξύ σοβαρού και αστείου, ότι δεν ζηλεύω τώρα αν κλείσετε αυτό το βίντεο και πάτε σε έναν άλλο YouTuber. Προφανώς. Γιατί αυτό είναι το καλό. Ότι μπορείς να το κάνεις. Δεν είναι σαν την τηλεόραση που αν δεις στις 4 η ώρα αυτό το πρόγραμμα θα χάσεις το άλλο που είναι αντιστοίχως στις 4. Εδώ μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, να μπείτε όποτε θέλετε, να ξαναδείτε κάτι, να τα αφήσετε στη μέση. Και χωράμε όλοι. Σε ευχαριστώ που πήρες τον χρόνο. Ο δικός σου λόγος είναι πανέμορφος. Έχεις φοβερή άρθρωση και κάνεις εκπληκτική χρήση της γλώσσας. Συγχαρητήρια. Σε ευχαριστώ για την γλυκύτητα και για όλο αυτό. Ειλικρινά, εύχομαι να πηγαίνεις όλο και καλύτερα. Θα δω και περισσότερα πράγματα από το Δεντρόσπιτο και όσα εσύ έχεις ετοιμάσει. Είσαι γλυκύτατη, είσαι ένας λόγος που νομίζω ότι σήμερα θα νιώσω καλύτερα μέσα στην ημέρα μου. Αν η ψυχολογία παίζει ρόλο και στην αμυγδαλίτιδα, να ξέρεις ότι μόλις με έχεις κάνει καλύτερα. Να ξέρεις. Και τώρα πάμε να κλάψουμε παρέα.
γιατί ψάχνοντας μέρη συνατσάκι στο YouTube για να βρω αν κι άλλοι μου έχετε κάνει βίντεο για να τα δω και όλα αυτά τα πράγματα, έπεσα σε ένα βίντεο του 2015, 4 Μαΐου 2015, ένα βίντεο Q&A, το πρώτο του, με τίτλο «Έκκληση στη Μέρη Συνατσάκη από τον επώνυμο αλκοολικό». Εύχομαι να γκριντζάρεις μαζί μου σε αυτό, όπως λέει στο description. Για να γιορτάσω τις 1000 εγγραφές στο κανάλι μου, αποφάσισα να κάνω ένα Q&A, λέει ο επώνυμος αλκοολικός. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, έχει 139.235 subscribers και το 2015 είχε μόλις 1000. Και πάμε να δούμε τι σημαίνει έκκληση στη Μέρη Συνατσάκη. Όπως τα ξέρετε, αν είδατε το τελευταίο μου βίντεο ή αν δεν ξέρετε θα μάθετε τώρα, έφτασα τις 1000 εγγραφές. Μπράβο! Ναι ρε φίλε. Ναι. Και λόγω αυτού αποφάσισα να κάνω ένα Q&A, οπότε σας ρώτησα σε όλα τα social media μου, στο Twitter, στο Instagram, στο Facebook, εδώ στο YouTube, να μου γράψετε τις ερωτήσεις σας και εγώ θα τις απαντήσω σήμερα σε αυτό το βίντεο. Η Εύα Κόντ με ρωτάει πότε και γιατί ντράπηκες πιο πολύ στη ζωή σου και έγινες ρεζίλιο όσο ποτέ. Τόσες πολλές στιγμές, πια να το διαλέξω. Τόσο story time έχουν γίνει αυτά. Volt John μου λέει, να είναι δύσκολο, τι θα κάνεις όταν φτάσεις στους 100.000 subscribers. Ας το πάρουμε από την αρχή, δεν θα φτάσω τους 100.000 subscribers. Το ελληνικό κοινό είναι πάρα πολύ μικρό. Πόσοι Έλληνες έχουν 100.000, 2-3. Μακάρι να μπορούσα κάποια στιγμή, αλλά το βλέπω πολύ ρεαλιστικά ότι δεν γίνεται. Κάτι θα βρίσκα να κάνω. Bungee jumping, δεν ξέρω. Μολ. Ερώτηση κρίσεω, σου αρέσει η Μέρη Συνατσάκη? Δεν μου αρέσει η Μέρη Συνατσάκη. Αγαπώ τη Μέρη Συνατσάκη. Μέρη Συνατσάκη, αν δεις αυτό το βίντεο κάποια στιγμή στη ζωή σου, σε παρακαλώ βρες έναν τρόπο να επικοινωνήσεις μαζί μου. Το έχω ανάγκη. Και να μου πει κάτι. Ας αυτοσχεδιάσει, δεν ξέρω. Άρα ναι, μου αρέσει η Μέρη Συνατσάκη. Φταίω. Φταίω τώρα να μπω στα Instagram και να ψάξω να βρω εγώ πρώτη που του έστειλα πριν δω αυτό το μήνυμα. Όχι, δεν του στείλα εγώ πρώτη. Αυτός μου στείλε πρώτος. Χρειάστηκε να περάσουν όμως 2 χρόνια για να μου στείλει ένα μήνυμα ο Πόρφ, όπως είναι κανονικά στο Instagram και όχι επώνυμος αλκοολικός, ο Δημήτρης. Του απάντησα πολύ άμεσα. Ανταλλάξαμε κάποιες καρδούλες. Του έχω κάνει κάποιες κρούσεις για κάποιο κολάμπι, κάτι τέτοιο. Είναι από τους αγαπημένους μου Έλληνες YouTubers. Δεν το είχα δει τότε στα 2015 αυτό το βίντεο. Χαίρομαι όμως πάρα πολύ που τον βλέπω εκεί να είναι τόσο σίγουρος ότι αποκλείεται να φτάσει σε 100.000 subscribers και τώρα είναι στους 130.000 και όλο αυτό μέσα σε 2 χρόνια. Νιώθω, πορφ, επώνυμο αλκοολικέ Δημήτρη, ότι χρειάζεται να μπει σε κάποιο μεταφορικό μέσο και να έρθει από την Πάτρα εδώ και να κάνουμε κάποιο collaboration. Αυτό νιώθω ότι πρέπει να συμβεί. Τόσα χρόνια μετά, και αφού έχει φτάσει 100.000 subscribers, και αφού είδα αυτή την έκκληση, να συνεχίσει την καλή δουλειά. Βρες ζωντανά. Είναι εντυπωσιακό τι πράγματα μπορείς να βρεις στο ίντερνετ ψάχνοντας. Υπάρχει βίντεο ψάχνοντας τη Μέρη Συνατσάκη στα IKEA. Not sponsored. Από τον Βαγγέλη. Ε, Φανή! Μήπως είδες τη Μέρη Συνατσάκη, ρε φίλε? Όχι, αφού τη θες εσύ, ρε φίλε. Δεν έχω σχέση. Ο Αθανασίου! Αθανασίου! Είδες τη Μέρη! Αθανασίου! Ωραίο. Δεν ξέρω τι response να έχω σε αυτό. Δεν ξέρω. Ωχ! Βρήκα ένα βίντεο που λέγεται «Σχεδιάζοντας τη Μέρη Συνατσάκη» από την Aunt Mary B. Α, με έχει κάνει με μπλε μαλλιά! Άννα Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ! Έχεις κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά εδώ! Και δεν διάλεξες και εύκολη η φωτογραφία, γιατί το χαμόγελο είναι πολύ δύσκολο να το σχεδιάσεις. Εύχομαι να συνεχίσεις αυτό που κάνεις, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Παιδιά, πραγματικά. Α, είμαι και σε ένα vlog. Στο vlog της Just Χρύσα. Στα Γιάννενα. Μ' αρέσει πάνω σε αυτό που φοράει. Και να είναι. Εκεί, ας πούμε. Όλα εντάξει. Ωραία θήκη. Ευχαριστώ. Κι εγώ. Εγώ είμαι το vlog. Εσύ vlogger, ρε Χρύσα. Εγώ γιατί να μην τη μιλήσω στον... Μίλα του στον Ιγό γιατί έχει και θήκη. Τι να... Έχει δίκιο την πάλι. Μέρι, βλογκάρω κιόλας. Έλα. Ναι, αυτό. Ξέρεις ποια είμαι. Θα σου πω ποια είμαι. Ξέρεις ποια είμαι εγώ. Ξέρεις ποια είμαι εγώ, Μέρι. Θα σου πω. Σου είχα γράψει να μου γράφεις γραμματάκι όταν κάθε φορά που σε στέλνω για να αγοράσω από την Buy Boo. Αν κατάλαβες κάτι πολύ αυτό που είπα. Κατάλαβες, γράφω. Ναι. Πολύ είμαι τρομερή. Είμαι τρομερή. Παιδιά. Πώς σε λένε στο YouTube? Just Χρύσα. Δεν έχω ακόμα. Τώρα το ξεκίνησα. Έχω μισό χρόνο. Κοιτάτε λίγο. Πώς κοιτάμε
Ταυτόχρονα εγώ παιδί μου κοιτάμε ωστόσο. Κοιτάμε ό,τι. Δεν το κάνουμε σαν να. Ναι, αλλά το έχω τώρα μισό χρόνο. Α, αυτή που με κλακεύει τελευταία. Ναι, το έχω μισό χρόνο το κανάλι, αλλά εντάξει. Θα ανεβάζει συχνά. Θα ανεβάζω συχνά. Ναι, είναι αυτό σημαντικότερο. Ναι, προσπαθώ να είμαι συνεπή τώρα που τελειώσω και εξαρτική. Καλό. Είμαι στη δική τη επιχειρήσεω. Με το παρέστη μου πανίτσα να δείτε από τα Γιάννενα. Η γουμενίτσα εντάξει, θέλει και λίγο το χρόνο για να φτάσει. Μέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να σας πω κάτι. Κάποιο άγχος υπήρχε και κάποια κατάσταση περίεργη που εγώ δεν μπορούσα να ελέγξω. Δεν ξέρω αν καταλάβαινε τι έλεγα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι την είδα και είναι πάρα πολύ όμορφη. Μέρι, αν το βλέπεις αυτό το βίντεο. Το βλέπω. Είσαι πολύ όμορφη. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραία ένιωσα δίπλα σου. Είναι γλυκός άνθρωπος. Είναι πολύ γλυκός άνθρωπος. Δηλαδή είναι αυτό που βλέπεις. Αυτό είναι. Οπ. Ένα μαγικό φόντο. Ναι. Το βλέπεις. Γιαννενάρα. Φαίνεται πολύ έξυπνη. Είναι cool. Και μου αρέσει πάρα πολύ που είναι τόσο μα τόσο προσιτή σαν άνθρωπος, γιατί δεν είναι πολλές. Έχω γνωρίσει κόσμο που δεν είναι τόσο προσιτή. Έως καθόλου. Και αυτό κάνουν με το να χάνουν το κοινό τους. Εντάξει, τέλειο. Γιάννενα, φανταστικά, πανέμορφα τα φιλιά μου στα Γιάννενα. Δηλαδή, πραγματικά, όχι. Σας είχα πρίξει και στο Instagram εκείνη την ημέρα, ούτε 24 ώρα δεν είχα κλείσει γιατί είχα ανέβει για δουλειά. Ήμουνα ξετρελαμένη και Χρύσα, σε ευχαριστώ. Είσαι γλυκύτατη και ήσουν και από κοντά και καθόλου αμήχανη. Μην το ξαναπείς αυτό. Και σε ευχαριστώ για όλα. Θέλω να σας πω γενικά ότι όσα πράγματα μου στέλνετε, ό,τι πράγματα φτιάχνετε, μπορεί να μην τα βλέπω άμεσα, αλλά έρχεται εκείνη η στιγμή που θα τα δω και θα τα εκτιμήσω και θα τα βάλω στην καρδιά μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Αν δεν θεωρώ μία φορά δεδομένο το γεγονός ότι βρίσκεστε εδώ και βλέπετε τα βίντεο, σίγουρα δεν θεωρώ καθόλου δεδομένο το να έχετε μια καλή κουβέντα να πείτε για μένα ή να ξοδεύετε λίγο χρόνο για να πείτε μια καλή κουβέντα, να γράψετε μια καλή κουβέντα, να ζωγραφίσετε μια φωτογραφία μου, το οτιδήποτε. Οτιδήποτε τέτοιο κάνετε, απλά με γεμίζει τεράστια χαρά και το λογίζω σαν πλούτο μου σε αυτή τη ζωή. Ναι. Είστε συγκινητικοί, σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι σήμερα όλη την υπόλοιπη μέρα θα είμαι καλύτερα εξαιτίας σας. Εύχομαι να έρθει σύντομα αυτό το βίντεο για τη μετακόμιση. Θέλω να είναι πραγματικά όμορφο γιατί είναι πολύ δικό μου πράγμα. Δεν θέλω. Το έχω φανταστεί, ρε παιδί μου, με έναν τρόπο. Θέλω να σας το δείξω με αυτόν τον τρόπο. Όχι με κάτι λιγότερο. Δεν ξέρω αν θα είναι έτοιμο την Κυριακή ή την επόμενη Τετάρτη ή την επόμενη Τετάρτη θα έρθει κάτι για το χέρ, για την παράσταση, γιατί ξεκινάμε. Θα δούμε. Σας ευχαριστώ όμως πάρα πολύ που είστε εδώ. Διασκέδασα πολύ βλέποντας όλα αυτά μαζί σας. Ένιωθα σαν να περίεργα, δεν ξέρω. Αλλά πολύ ωραία περίεργα. Σας φιλώ πάρα πολύ, να έχετε μια τέλεια ημέρα. Ναι, σας ευχαριστώ που είστε εδώ, δεν το θεωρώ καθόλου δεδομένο. Μουα! Τι γλυκού.